Συνέχεια με τον, μια και αναφερθήκαμε λίγο στην αριστερά, ήρθε η στιγμή να καλησπερίσω τον Ερικ Κονκρέλ. Καλησπέρα. Υποψήφιος βουλευτής της ανυπότακτης Γαλλίας. Η δική σας ανάγνωση πριν πάμε στα θέματα της ανεργίας, στην οικονομία, στην οποία το κόμμα σας αναφέρθηκε εκτενώς, ωστόσο φαίνεται ότι δεν πείσατε. Η δική σας ανάγνωση για τα λάθη που γίνανε πριν τον πρώτο γύρο, σε ό,τι σας αφορά. Του πρώτου γύρου, τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου ήμασταν πολύ κοντά. Κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους για να είμαστε κι εμείς στο δεύτερο γύρο. Όλες οι τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας του πρώτου γύρου είδαμε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ακόμα και ο Φρανσουά Ολόντ, αντί να στραφούν κατά του Εθνικού Μετώπου, στράφηκαν κατά του Ζαν-Λουκ Μελενσόν. Και πιστεύω ότι το σύστημα είχε διαλέξει ποιον ήθελε στο δεύτερο γύρο. Ήθελε τον Μακρόν, πριν επιθυμούσε τον Αλέν Ζουμπέ, αλλά τελικά... Εσείς γιατί δεν δώσατε ένα στίγμα για το πού να κατευθυνθούν οι ψηφοφόροι σας στο δεύτερο γύρο? Τι φοβηθήκατε? Κοιτάξτε, είπαμε ούτε μία ψήφο στο Εθνικό Μέτωπο. Ζητήσαμε από τους ψηφοφόρους μας να καταπολεμήσουν το Εθνικό Μέτωπο που το καταπολεμούμε εδώ και δεκαετίες. Μας είχαν πει ότι η Μαρίν Λεπέν θα πάρει 30% και θα είναι πρώτη στον πρώτο γύρο. Γιατί δεν ήταν αυτό το αποτέλεσμα? Γιατί το δικό μας κόμμα κατάφερε να προσελκύσει πολλούς ψηφοφόρους, παραδείγματος χάρη στη Μασσαλία, που παραδοσιακά ψήφισαν Εθνικό Μέτωπο. Ούτε μία ψήφο στο Εθνικό Μέτωπο δεν θα μπορούσατε να το έχετε πει από την πρώτη στιγμή και να τελειώσει εκεί η κουβέντα, η οποία άνοιξε εδώ και από την οποία χρεωθήκατε πολλά. Δεν ξέρω πόσο αυτά θα μείνουν στη συνείδηση και τη σκέψη του κόσμου, αλλά εκλογές έρχονται μπροστά. Μία διαφορετική τοποθέτηση δεν θα σας έδειχνε και διαφορετικά στα μάτια του κόσμου? Άμα μην ακούτε τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το πρώτο βράδυ όλοι οι εκπρόσωποι του κόμματος, όλοι οι εκπρόσωποι μας μίλησαν για αυτό το θέμα με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά οι πολιτικές που οδήγησαν στην άνοδο του Εθνικού Μετώπου, οι πολιτικές λιτότητας. Ο κύριος Ολόντ, ο οποίος εξελέγει για να κάνει μια πολιτική η οποία ήταν η αντίθετη από την πολιτική που τελικά ακολούθησε. Αυτό έχει προκαλέσει σύγχυση στους Γάλλους. Και κανείς δεν θέλει σήμερα να δέχεται μαθήματα, κυρίως από όλους αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια ενισχύουν το Εθνικό Μέτωπο με την πολιτική τους. Εμείς ζητήσαμε από τους ψηφοφόρους μας ούτε μία ψήφος στο Εθνικό Μέτωπο. Και αν δείτε, τα αποτελέσματα των ψηφοφόρων μας δεν ψήφισαν για το Εθνικό Μέτωπο. Ψήφισαν είτε Εμμανουέλ Μακρόν είτε απήχαν. Δεν είναι σωστή αυτή η κριτική που μας γίνεται, είναι άδικη και βλέπετε ότι σήμερα εξελέγει ο Εμμανουέλ Μακρόν και αναρωτιόμαστε ποια είναι η πολιτική του, η πολιτική του Σαρκοζή, η πολιτική του Φρανσουά Ολόντ. Πολύ φοβάμαι. Και γι' αυτό και λέμε όλοι στον τρίτο γύρο των εκλογών, στις εκλογές δείξτε πραγματικά τι θέλετε να κάνετε. Και εμείς πιστεύουμε ότι θα έχουμε πλειοψηφία. Είναι και ο κύριος Ερικ Κοέν, οικονομολόγος. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Και θα ζητήσω τη βοήθειά σας για να κατανοήσουμε με τη δική σας τη ματιά το πώς ένας πολιτικός ο οποίος έχει εκφραστεί ανοιχτά υπέρ ενός νεοφιλελεύθερου οικονομικού προγράμματος και εφόσον ισχύουν αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Κονκρέλ, πώς ο ψηφοφόρος στρέφει το βλέμμα τελικώς στο Μακρόν, τον στηρίζει, έχει μιλήσει για περικοπές στο δημόσιο, για απολύσεις, για
μια πολιτική η οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με του κυρίου, του κυρίου Μελανσόν από το κόμμα της ανυπότακτης Γαλλίας, ο οποίος υποστήριζε τα επιδόματα, στήριξης. Πώς τελικώς καταφέρνει να στρέφει τα βλέμματα σε αυτόν ο κύριος Μακρόν, να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας, μέσα από μια πολιτική η οποία δεν υπόσχεται πολλά για τη διαφοροποίηση του τοπίου ή δεν είναι και ξεκάθαρη και σχετίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό με πολιτικές οικονομικές που ακολουθήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Emmanuel Macron est un social-libéral européen. Emmanuel Macron est socialiste, με την έννοια ότι δεν δέχεται ότι γεννιόμαστε και παραμένουμε στην κατηγορία που γεννηθήκαμε. Το κάθε άτομο μπορεί και πρέπει να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του και όλα τα μέσα του για να υπάρχει κινητικότητα κοινωνική. Η οικονομία τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία χαρακτηρίζεται από μεγάλο πρόβλημα και έλλειψη κοινωνικής κινητικότητας. Και η πρώτη βούληση του Εμμανουέλ Μακρόν είναι να ξαναυπάρξει κοινωνική κινητικότητα. Την ίδια ώρα είναι φιλελεύθερος. Πιστεύει ότι η οικονομία είναι ένα πεδίο καταστροφής και δημιουργίας. Η τεχνολογία είναι σημαντική και αυτό που είναι σημαντικό είναι να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στην αλλαγή, στην τεχνολογική αλλαγή και στην οικονομική μεταρρύθμιση. Γι' αυτό και μιλάει για την παγκοσμιοποίηση. Την ίδια ώρα όμως είναι Ευρωπαίος. Πιστεύει ότι η Ευρώπη είναι η σωστή διάσταση για να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, όσον αφορά το κλίμα, όσον αφορά την ρύθμιση της οικονομίας. Είναι και σοσιαλιστής και φιλελεύθερος και Ευρωπαίος. Θέλει η Ευρώπη, η Γαλλία, να γνωρίσει νέα ανάπτυξη. Μιλάει για την ανάπτυξη για όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Μιλάει για μια ανάπτυξη που βασίζεται στην ενσωμάτωση στη διεθνή οικονομία και την ίδια ώρα θεωρεί ότι πρέπει τα εμπόδια να πάψουν, να περιορίζουν το δυναμικό της ευρωπαϊκής και της γαλλικής οικονομίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πιστεύει ότι χρειάζεται μια μεγάλη διαπραγμάτευση με τους Γερμανούς και θα την ξεκινήσει άμεσα. Εκτιμάται ότι ο κύριος Μακρόν έπεισε και τα λαϊκά στρώματα. Για παράδειγμα, θα σας αναφέρω το εργοστάσιο της Whirlpool, ένα εργοστάσιο το οποίο λίγαν συντόμως θα μεταφερθεί, όπως και άλλα στο παρελθόν, στην Πολωνία για φτηνά εργατικά και χέρια, φτηνότερα εργατικά χέρια εκεί. Και η κυρία Μαρίν Λεπέν και ο κύριος Μακρόν επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να πείσει τους εργαζόμενους εκεί για αυτά που τους έλεγε. Ναι, αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον με την περίπτωση του εργοστασίου αυτού είναι ότι η δημαγωγία είναι το πιο εύκολο πράγμα. Θα μπορούσε να τους πει ότι δεν θα κλείσει το εργοστάσιο, θα το εθνικοποιήσω. Αυτό είναι ένας παραλογισμός, διότι όλοι ξέρουν ότι τέτοιου είδους προϊόντα όπως τα πλυντήρια και τηλεοράσεις δεν είναι δυνατόν να παράγονται με το κόστος της εργασίας και την εξειδίκευση που έχουμε στη Γαλλία. Άλλη είναι η παραγωγή, χρειάζονται παραγωγές τεχνολογίας εχμής και γι' αυτό και δεν ήταν η ομιλία του στο εργοστάσιο της Whirlpool αυτή που περίμεναν ενδεχομένως οι εργαζόμενοι, τους είπε την αλήθεια. Τους είπε, δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι το εργοστάσιο θα μείνει εδώ, αλλά μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να προστατευτείτε, για να εξοπλιστείτε, έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε τις τρομερές αλλαγές που συμβαίνουν στην τεχνολογία στη Γαλλία. Μίλησε για κατάρτιση, μίλησε για νέες δεξιότητες που θα επιτρέψουν σε αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το νέο οικονομικό περιβάλλον. Αυτό είπε, χρειάζεται κατάρτιση, χρειάζονται νέες δεξιότητες. Σε μια χώρα όπως η Γαλλία, η οποία έχει βιώσει στο πετσί της τις πολιτικές λιτότητας, πώς εξηγείτε, πώς εκτιμάτε το γεγονός ότι το κόμμα της ανυπότακτης Γαλλίας, του κυρίου Μελανσόν, δεν κατάφερε να πείσει τον κόσμο
σε οικονομικό επίπεδο για το πρόγραμμά του. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είσαστε το μοναδικό κόμμα που έχω δει στο πρόγραμμά του που αναφέρεται ακόμα και σε φορολόγηση σαν συνεισφορά, μάλλον ακόμα και των ρομπότ τα οποία μπαίνουν σε εργοστάσια. Για να υπάρχει ένα αντίκρισμα σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό σύστημα. Όσοι επιλέγουν να πάρουν κάποια ρομπότ να δουλέψουν, να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές για να στηριχτεί με τον τρόπο αυτό το ασφαλιστικό σύστημα για τις θέσεις εργασίας που χάνονται. Όταν έχεις ένα τέτοιο πρόγραμμα, γιατί να μην στρέψει ο άλλος το βλέμμα, γιατί να σου γυρίσει το πλάτη, την πλάτη σε οικονομικό επίπεδο. Non, la taxation des robots, c'est une proposition qui a été faite par Benoît Hamon. Γιατί στη Γαλλία, όπως ξέρετε, κλείνουν εργοστάσια. Η Γαλλία από βιομηχανοποιείται. Η Γαλλία σήμερα έχει πολύ λιγότερα ρομπότ από την Ιταλία, από τη Γερμανία, από την Κορέα. Και βεβαίως είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση όσον αφορά τη βιομηχανία μας και τα ρομπότ. Αυτό που προτείνει λοιπόν ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι να ενσωματώσουμε την σύγχρονη κατασκευή, την βιομηχανία 4.0 και βεβαίως αυτή τη στιγμή σε μια χώρα με τέτοιες διαρθρωτικές αλλαγές, με τέτοιο κόστος, πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να εξειδικευτούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξειδικευτούμε σε τεχνολογίες εχμής, στην καινοτομία, στην έρευνα. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε, στην ανώτατη εκπαίδευση με την έρευνα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα καινοτομίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πιστεύει ότι αυτές είναι οι πραγματικές προκλήσεις. Η καινοτομία, η έρευνα, η κατάρτιση. Θέλει να επενδύσει μαζικά σε αυτούς τους τομείς 50 δισεκατομμύρια ευρώ για τους τομείς αυτούς, για να ανέβουμε σαν γαλλική οικονομία ένα βήμα και να φτάσουμε φυσικά στην πλήρη εξάλληψη της ανεργίας. Δυστυχώς η φορολόγηση και η εθνικοποίηση δεν είναι λύσεις. Στον κύριο Κονκρέλ θα επανέλθω. Περιμένουμε τις επόμενες 100 μέρες, αν και απορρίπτει το διάστημα αυτό ως ικανό ο κύριος Μακρόν, για να δούμε το πώς θα εφαρμοστεί στο πεδίο, ποια θα είναι τα δείγματα γραφής στο πεδίο σε σχέση με το πρόγραμμά του. Ωστόσο, μέχρι τις εκλογές απομένουν 30 ημέρες, μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το αποτέλεσμα των πρόσφατων προεδρικών εκλογών εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας? Ήδη έχουν ξεκινήσει κουβέντες για το ποια θα μπορούσε να είναι η τύχη, η μοίρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, για το πώς θα μπορούσε το δικό σας κόμμα να εκμεταλλευτεί τον καταποτισμό του Σοσιαλιστικού και ενδεχομένως και άλλων στελεχών από άλλα κόμματα στις επόμενες εκλογές και από εκεί και έπειτα. Κοιτάξτε, πρέπει καταρχήν να διαπιστώσουμε ότι στον πρώτο γύρο των εκλογών δεν υπήρχε καμία πλειοψηφία, γιατί βλέπουμε ότι στο δεύτερο γύρο οι περισσότεροι από τους εκλογείς του Εμμανουέλ Μακρόν ψήφισαν για αυτόν, τον στήριξαν για να αντιτεθούν στη Μαρίν Λεπέν. Υπάρχουν σήμερα λοιπόν ψηφοφόροι, πάρα πολλοί ψηφοφόροι που δεν εκπροσωπούνται ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κύριος Κοέν, ο οποίος βεβαίως εκπροσωπεί τον κύριο Μακρόν, μας εξήγησε με δύο λόγια ότι συνεχίζουμε την ίδια πολιτική. Φεύγουν οι επιχειρήσεις, σήμερα φεύγουν τα πλυντήρια. Και αύριο, όταν τα υψηλής τεχνολογίας προϊόντα που θα παράγουμε μπορούν να παραχθούν πιο φτηνά σε κάποια άλλη χώρα, θα κλείσουν και άλλα εργοστάσια. Είναι δηλαδή η ίδια πολιτική που ακολουθείται εδώ και 30 χρόνια, η οποία δημιουργεί ανεργία, η οποία δημιουργεί λιτότητα. Εσείς σαν Έλληνες ξέρετε πολύ καλά τι είναι η λιτότητα. Και ξέρετε
ότι είμαστε σε μια περιοχή με ελεύθερο εμπόριο, ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές, με πλήρη ελευθερία και οι επιχειρήσεις κλείνουν εδώ και ανοίγουν παραδίπλα όταν το εργατικό κόστος είναι χαμηλότερο. Και η ιδέα της Ευρώπης, το ευρωπαϊκό σχέδιο, θα γκρεμιστεί καθότι οδηγεί τους Ευρωπαίους στην ανεργία, στην συρρήκνωση των αποδοχών τους και βεβαίως οι μέτοχοι διαρκώς αυξάνουν τις απολαβές και τα κέρδη τους. Αυτό που βρίσκω εγώ ενδιαφέρον στην ανάλυση των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου είναι ότι βεβαίως μιλάμε για τον νεοφιλελεύθερο κύριο Μακρόν, μιλάμε για την Μαρίν Λεπέν, η οποία προτείνει μέσω της ξενοφοβίας και του ρατσισμού να κλειστούμε στον εαυτό μας, και υπάρχει και η εναλλακτική που έφτασε σχεδόν 20% ψήφων, που προτείνει μια κατανομή του πλούτου, που προτείνει ότι όλα δεν μπορεί να τα επιλύσει η αγορά, ότι αυτή η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών και ο νόμος της αγοράς δεν μπορεί να είναι λύση για όλα τα προβλήματα, κυρίως για την απασχόληση. Και νομίζω ότι στις βουλευτικές εκλογές, στις κοινοβουλευτικές εκλογές, αυτές οι τρεις προτάσεις θα υπάρχουν. Η Μαρίν Λεπέν προσπάθησε να μιμηθεί ένα κομμάτι του προγράμματός μας μεταξύ των δύο γύρων. Δηλαδή, από εκεί που ήταν κατά του ευρώ, ήθελε να βγει η Γαλλία από την Ευρωζώνη, πρότεινε μια λύση που έμοιαζε πιο πολύ στη δική μας. Δηλαδή να αλλάξει ο συσχετισμός δυνάμεων, να υπάρξει διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους εταίρους και να υπάρξει αναδιαπραγμάτευση των πολιτικών. Πιστεύουμε ότι στις εκλογές, ένα μήνα, όλες αυτές οι εναλλακτικές θα πρέπει να παρουσιαστούν. Ο κύριος Μακρόν δεν έχει σήμερα πλειοψηφία. Δεν ξέρω αν μετά τις εκλογές θα έχει. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην έχει. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι καθοριστική αυτή η εκλογή. Στον κύριο Κοέν, για να κλείσουμε αυτό τον γύρο της κουβέντας, της συζήτησης. Αν τα πρώτα δείγματα γραφής που θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα θα έπρεπε να εκφραστούν σε αυτές τις 30 ημέρες και από εκεί και πέρα στις πρώτες 100 ημέρες, πώς θα τα ιεραρχούσατε, ποια θα ήταν αυτά τα οποία εσείς θα υποδεικνύατε? Emmanuel Macron est tenu par le calendrier politique. Emmanuel Macron va accomplir les élections législatives. On en connaîtra les résultats dans 5 semaines. Donc il faudra avoir un gouvernement et une assemblée qui soient prêts à voter des textes. Και θα πρέπει να υπάρχει μια βουλή που να μπορεί να ψηφίσει. Ξέρετε ότι χρειαζόμαστε στη Γαλλία ακόμα και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται με προεδρικά διατάγματα να υπάρχει προηγουμένως η νομοθεσία που το επιτρέπει. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν ταχύτατα και μόλις συσταθεί η νέα Βουλή θα υποβληθούν οι νομοθετικές προτάσεις. Κανείς δεν μπορεί όμως να πει σήμερα ότι ένα νέο κοινωνικό σύστημα, ένα νέο οικονομικό σύστημα το οποίο εμπνέεται από αυτό που συμβαίνει στη Σουηδία και στη Δανία είναι νεοφιλελεύθερο και βάρβαρο. Αυτό που θέλει να κάνει ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι αποτελεσματικότητα οικονομική και ισότητα κοινωνική. Όταν δηλαδή μιλάμε για αστάθεια στην αγορά εργασίας, χρειαζόμαστε προστασία. Όταν υπάρχει λιγότερη δραστηριότητα, χρειάζεται προστασία, καλύτερη κατάρτιση, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα της αγοράς. Πρέπει να τους συνοδεύσουμε όταν βρίσκονται σε περιόδους ανεργίας. Είναι μια πολύ τολμηρή πολιτική, κοινωνική πολιτική. Πρόκειται για μια πολιτική που εφάρμοσαν όλες οι βόρειες χώρες, οι οποίες έχουν καλύτερα αποτελέσματα και έχουν καλύτερες κοινωνικές και πολύ μεγαλύτερη κοινωνική ισότητα. Και η απάντησή σας θα σας παρακαλέσω, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να ολοκληρώσουμε αυτό το κύκλο της κουβέντας εδώ. Θα κρίνει το εσωτερικό
την επιτυχία του σε οικονομικό επίπεδο ή αντιπαράθεση του ή συμπνιά του με το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες του κ. Μακρόν. À l'intérieur du pays ou sur ce qu'il va faire face à Berlin. Je pense qu'il va être jugé bien entendu sur son Τον κύριο Έλλη Κοέν, ευχαριστώ θερμά και τον κύριο